απρόσκοπτα και βάσει σχεδιασμού προχωρεί η υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος της Λευκωσίας, υποστήριξε ο πρόεδρος Αναστασιάδης από το βήμα του 9ου Μεσογειακού Φόρουμ Oil and Gas. Over the past few years, we have in fact made some remarkable steps towards the realization of our exploration program, which we aspire will soon establish Cyprus as a natural gas producer and a transit country. Και εξήγησε ότι στόχος της Λευκωσίας είναι να συμβάλλει καταλυτικά στην ενεργειακή ασφάλεια και τις προσπάθειες για διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε στη σημασία των περιφερειακών σχημάτων συνεργασίας. In that the discoveries of significant quantities of natural gas in the Eastern Mediterranean, as well as potential future discoveries, can be a driver for stabilization in the area. Ο πρόεδρος επισημάνει ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση για την κοινοπραξία του οικοπαίδου 12 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και το συντομότερο δυνατόν θα καταρτιστεί το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος Αφροδίτη. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Εξάλλου, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Reaction, ο Υπουργός Ενέργειας κλήθηκε από μαθητές να απαντήσει στο ερώτημα πότε θα προκύψουν τα πρώτα έσοδα από τα κοιτάσματα της Κύπρου. Τα συμφωνίες πώλησης φυσικού αερίου αν υπογραφούν αύριο, θα έχουμε τα πρώτα έσοδα από το 2022. Την εκδήλωση συντόνισε ο αρχισυντάκτης του alphanews.live, Νικόλας Ζανέτος.